Ένας νεκρός στην άσφαλτο κάθε τρεις μέρες. Το 2019 ανοίγει μία ακόμη αδυσόπιτη μακάβρια λίστα θυμάτων στους δρόμους του νησιού που ήδη θρηνεί 7 νεκρούς. Όλα δείχνουν πως η λίστα αυτή είναι ικανή να ξεπεράσει κάθε προηγούμενη, αν τα δυστυχήματα που καταγράφονται συνεχιστούν με τους ίδιους ρυθμούς. Δεν υπάρχει τίποτα πιο άσχημο από το να πηγαίνω σε ένα τροχαίο ατύχημα και να καλούμε να ενημερώσω ένα γονέα ότι το παιδί του έχει σκοτωθεί. Και για μένα δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο από το να μιλήσω με ένα γονιό και να του πω: ξέρεις κάτι, πήγαινε στο νεκροτομείο να δεις το παιδί σου. Σε αυτή τη θέση και με αυτή τη σκέψη θα πρέπει να έχουμε όλοι μας, πριν επιτρέψουμε στο παιδί μας να οδηγήσει μηχανάκι χωρίς δίπλωμα ή χωρίς κράνος, πριν ανεβάσουμε στο μηχανάκι ή στο αυτοκίνητο το παιδί μας χωρίς κράνος ή χωρίς ζώνη. Παρά τις βαρύτατες κυρώσεις που προβλέπει ο νέος κώδικας, τα στοιχεία που συγκεντρώνονται από το αρχηγείο της Ελλάς αποκαλύπτουν την αμετανόητη συμπεριφορά των οδηγών στην Κρήτη, που φιγουράρει στην κορυφή της λίστας στη βεβαίωση επικίνδυνων παραβάσεων όπως η μέθη και η υπερβολική ταχύτητα. Κάθε τρεις μέρες και ένας θάνατος. Δυστυχώς δεν υπάρχει πιο άδικος θάνατος από αυτό και δεν ξέρω αν τελικά θα πρέπει να πιστεί ο οδηγός ότι μπορεί πολύ πολύ εύκολα και αυτός να εμπλακεί σε ένα τροχαίο ατύχημα. Ούτε λίγο ούτε πολύ από τον περασμένο Απρίλιο έως το Δεκέμβριο μόνο στην Περιφερειακή Ενότητα του Ηρακλείου έχουν αφαιρεθεί πάνω από 3.000 διπλώματα μαζί με πινακίδες και την άδεια κυκλοφορίας κάθε οχήματος όπως προβλέπεται. Για δύο μήνες λοιπόν ο παραβάτης οδηγός θα πρέπει να προσκομίσει στην υπηρεσία μας το δίπλωμα, τις πινακίδες και την άδεια κυκλοφορίας του οχήματος. Αφαιρέσεις διπλωμάτων και στοιχείων κυκλοφορίας για παραβάσεις τέτοιες που είπαμε είναι δεκάδες. Καθημερινά είναι δεκάδες. Οι σκηνές απείρου κάλους αλλά και ένταση στα αρμόδια γραφεία των τμήματων τροχέας είναι καθημερινές με πρωταγωνιστές οδηγούς που αντιλαμβάνονται ότι καθυλώνονται για δύο μήνες. Σαφώς και φωνάζουν όλοι αυτοί οι οδηγοί οι οποίοι έχουν κάνει την παράβαση. Εγώ θα σας πω το εξής. Θα μπορούσε αυτή η παραβατική συμπεριφορά να έχει σκοτώσει και να έχει στερήσει τη ζωή και τη δική του και των επιβατών και κάποιου άλλου οχήματος. Γιατί λοιπόν πριν φωνάξει, δεν σκέφτεται έτσι ώστε να μην φτάσει στο σημείο αυτό. Εγώ το καταλαβαίνω. Αν πάρει ένα επαγγελματία οδηγό το δίπλωμά του, είναι σαν να του παίρνει τη δουλειά του όλη. Ωραία. Έχει όμως και αυτό τις ευθύνες. Ειδικά οι επαγγελματίες οδηγοί φέρουν πολύ μεγάλη ευθύνη στον δρόμο. Πολλοί είναι εκείνοι που υποτροπιάζουν και καλούνται να ξαναδώσουν εξετάσεις για να αποκτήσουν και πάλι άδεια ικανότητα οδηγού. Είναι πολύ εύκολο να υποτροπιάσει μια τέτοια περίπτωση, ειδικά με το αλκοόλ που έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα εδώ στην Κρήτη. Και η νομοθεσία τους λέει ότι για να ξαναπάρεις το δίπλωμά σου πίσω θα πρέπει να δώσεις την τελευταία κατηγορία που είχες, τη μεγαλύτερη δηλαδή ουσιαστικά. Τα στοιχεία είναι εφιαλτικά όπως αποκαλύπτουν οι μετρήσεις που έγιναν τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά. Με την Κρήτη να κατατάσσεται δεύτερη μετά την Αττική στον αριθμό των οδηγών που εντοπίστηκαν να κινούνται με υπερβολική ταχύτητα. Δεν μπορώ να πω ότι με χαροποιεί το γεγονός ότι βγαίνουμε πρώτη στην Ελλάδα. Είναι μια θλιβερή πρωτιά αυτή. Όταν βγαίνουμε πρώτη ή δεύτερη στην Ελλάδα σε κάποιες παραβάσεις με βάση τα δελτία τύπου. Τα δεδομένα είναι αποκαρδιωτικά. Τους τελευταίους 10 μήνες, μόνο στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου έχουν βεβαιωθεί 1.000 παραβάσεις για αλκοόλ, από τις οποίες το 1 τρίτο αγγίζουν τα όρια της εφαρμογής του αυτοφόρου. Το ίδιο διάστημα βεβαιώθηκαν 1.100 παραβάσεις για υπερβολική ταχύτητα, 2.200 για τη μη χρήση ζώνης, 2.600 για τη μη χρήση κράνους, 900 για τη χρήση κινητού και 500 για την παραβίαση ερυθρού σηματοδότη. Και έχει αποδειχτεί από έρευνα η οποία έχει γίνει ότι η χρήση του κινητού τηλεφώνου κάνει τα αντανακλαστικά ενός 20χρονου οδηγού να αντιστοιχούν στα αντανακλαστικά 80χρονου.